Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας, 16 Μαρτίου, είμαστε στα μέσα του Μαρτίου, το Μάρτι Γδάρτη που κάνει κρύο, αλλά φαίνεται και η άνοιξη, μυρίζει, τα λουλουδάκια ανθίζουνε. Έτσι και εγώ σήμερα λοιπόν έφερα τη φιλοξενούμενή μου που είναι μια μικρή άνοιξη, είναι η Βίκη Ντούλια, καλώς ήρθες Βικάκη μου. Γεια σας, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Καλώς σε βρήκαμε. Δεν μπορώ να μη σε λέω μικρή άνοιξη, γιατί αυτή τη φωτεινότητα που έχεις από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα μου την εκπέμπεις. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι δημιουργείς πολύ όμορφα πράγματα. Σ' αρέσει το βιβλίο, άλλωστε σε τέτοιο χώρο γνωριστήκαμε. Ναι, στην έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο. Μπράβο. Και εκεί πέρα έμαθα πόσα ωραία πράγματα κάνεις. Βέβαια να πω ότι όταν διάβαζα το βιογραφικό της, έπαθα πλάκα με τους ηθοποιούς που έχει έρθει πολύ κοντά, τις υπέροχες φωτογραφίες που έχει που δεν ήξερα πια να πρωτοδιαλέξω. Και λέω τώρα αυτό το κορίτσι θα πρέπει όντως να το φέρω, να του κάνω μια γλυκιά ανάκριση και να μας τα πεις όλα, ε. Βέβαια. Λοιπόν, για πάμε έτσι για πες μου για τη μικρή Βίκη, που ξεκίνησε με το θέατρο. Εγώ γενικότερα είχα ανέβει στα 5 από πρώτη φορά στο Σανίδι. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το κάνω από μικρή και μου άρεσε όλο αυτό. Μετά στα 15 λίγο πιο σοβαρά είχα γραφτεί σε κάποια θεατρικά εργαστήρια στους Δήμους και μετά ήμουνα ηθοποιός εκεί, στο Δήμο Μελισσίων, στο Δήμο Πεντέλης, στο Χαλάνδρη είχαμε κάνει στον Οροπό, στην Ερέτρια, στο Λαύριο, στη Χαλκίδα είχαμε κάνει γενικότερα κάποια δρόμενα. Και μετά σιγά σιγά πήγα σε μια δραματική σχολή αφού είχα κερδίσει μια υποτροφία. Πήγα εκεί και μετά μετά δούλεψα στο Μέγκα. Κάποια χρόνια και στα Κλεμμένα Όνειρα ήμουν και στη δικαίωση. Σε κάποιες ταινίες. Και μετά σιγά σιγά έγιναν όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουμε όλοι μας με το Μέγκα. Έκανα παράλληλα κάποιες άλλες δουλειές. Και τα τελευταία 3 χρόνια περίπου έχω δημιουργήσει το Speak Freely. Το speakfreely.gr είναι ένα ενημερωτικό προθετικό site, απευθυνόμενο κυρίως στη νέα γενιά. Ναι. Ασχολείται με θέματα της καθημερινότητας. Αυτό για πες, αυτό με το site είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί αυτό όταν είπα ότι υπάρχουν παιδιά που δημιουργούν, είναι αυτό εσύ το δημιούργησες αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι. Ήταν η δική σου σκέψη μαζί με κάποιους άλλους ή καθαρά μόνη σου το έκανες? Γενικότερα, πήγαινα σε θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων κτλ. Και έγραφα κάποια πράγματα και στις σελίδες μου που είχα στο Facebook και σε κάποια άλλα sites που είχες διάφορα... έτσι μια κριτική ναι. αυτή μετά και το έγραφες και έκανες να το κάνω κάτι πιο επίσημο. Και δούλευα και σε διαφημιστικές εταιρείες παράλληλα, προωθούσα παραστάσεις, ήταν κάτι που το οποίο το έκανα αλλά όχι επισταμένα. Με παρότριση φίλων μου και συγκεκριμένα μιας φίλης μου το έκανα λίγο πιο επαγγελματικά ας πούμε και σιγά σιγά έγινε σελίδα Facebook ακριβώς Speak Freely, μετά έγινε blog, μετά έγινε site. Και τώρα είμαι στη φάση να ανοίξω και το δικό μου το διαφημιστικό γραφείο. Οδεύω προς αυτό δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ωραίο αυτό. Μπράβο και συγχαρητήρια και μπράβο που το ξεκίνησες έτσι λίγο-λίγο. Εν τω μεταξύ με τη σχέση σου που έχεις με τους ανθρώπους του θεάτρου, άρα νομίζω ότι είσαι ένα έμπιστο και με τη γνώση που έχεις, είσαι μια έμπιστη πηγή νομίζω στο τι μας προτείνεις. Νομίζω ναι, γιατί έχω κάνει αντίστοιχες σπουδές και έχω δει αρκετό θέατρο γενικά στη ζωή μου. Βέβαια εντάξει, δεν ξέρω, είναι και θέμα γούστου γενικότερα κάποιος τι επιλέγει. Εγώ με στην ιστοσελίδα είδα ότι δεν προωθείς μόνο θέατρο και αυτά, έχεις και διαφήμιση. Ναι, ασχολούμαι και με αυτό τον τελευταίο έναν χρόνο. Δηλαδή αν κάποιος θέλει, πες μας 5 πράγματα έτσι για την ιστοσελίδα, για το site. Ναι. Εγώ δηλαδή μέσα από το site σου... Σαν αναγνώστης τι θα κερδίσω, σαν επαγγελματίας τι θα κερδίσω. Τον τελευταίο ένα χρόνο, 2 χρόνια μάλλον πιο σωστά, που έγιναν και όλα αυτά με την καραντίνα, δεν γινόταν να μην επηρεαστεί και η δικιά μου η σελίδα. Δεν μπορούσα να μείνω μέτοχη από όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα που είχαμε σαν χώρα. Επομένως, σιγά σιγά το Speak Freely
Δεν ασχολήθηκε μόνο με τον καλλιτεχνικό χώρο, καταρχάς ήταν και κλειστά τα πράγματα, δεν είχες και να πεις πολλά πράγματα, εφόσον δεν γινόντουσαν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κτλ. Επομένως και ο κόσμος, επειδή ήταν και κάτι πρωτόγνωρο, ήθελε πληροφορίες γενικότερα κτλ. Επομένως, σιγά σιγά άνοιξε και μία στήλη με την επικαιρότητα, που σιγά σιγά υπήρχαν θέματα που αφορούσαν την πολιτική, την οικονομία, κοινωνικά ζητήματα, θέματα θρησκείας και σιγά σιγά ξεκίνησαν και μεγάλωναν αυτές οι στήλες. Στην πορεία ασχολήθηκα και με τον εθελοντισμό, αλλά έτσι καλώς και πριν από το site ήμουνα μέλος. Εθελοντισμός, ναι. Ναι, ήμουνα σε φιλοσοφικές κτλ. Και σιγά σιγά ξεκίνησε όλο αυτό να μεγαλώνει. Και στη συνέχεια ήρθαν και κάποιες έτσι διαφημίσεις κτλ. Και τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση. Σκέφτομαι δηλαδή να κάνω και το δικό μου το διαφημιστικό γραφείο, να μην έχει σχέση μόνο απόλυτα με το site. Γενικότερα εγώ ασχολιόμουν με διαφημίσεις και με προωθήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο, με μαγαζιά, με PR και με τα λοιπά. Δηλαδή γενικά αυτό είναι που σ' αρέσει. Ναι, ναι. Σα το έχεις αυτό, το έχεις όμως την αμεσότητα, έτσι δεν είναι. Θα δεις. Εγώ νομίζω το έχεις, ότι την έχεις την αμεσότητα. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχεις. Και φεύγεις λοιπόν από τα θεατρικά και πηγαίνεις περισσότερο στη διαφήμιση, ε? Και τα δύο παράλληλα. Η αλήθεια είναι ότι το θέατρο δεν έχει ψωμί και θα πρέπει όντως αυτό που πες να κάνεις και τα δύο παράλληλα. Είναι μια πικρή αλήθεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή ο φίλος μας τώρα, θα σου πω τώρα τον φίλο μας που είχαμε τον κοινό γνωστό μας στην έκθεση βιβλίου. Τον κύριο Παπαϊόν. Μπράβο. Που εκείνος έχει μια πολύ ωραία που νοικιάζει δωμάτια. Εκείνος μπορεί να προωθήσει λοιπόν τα δωμάτια του στην ιστοσελίδα σου, αυτό θέλω να σου πω στο site. Ναι, βέβαια. Δηλαδή και εγώ που έχω ένα μαγαζί, λέμε με ρούχα, μπορώ να βάλω την κάρτα μου ή βέβαια. Να αλλάζουν τα ρούχα, ξέρω εγώ, ε. Βέβαια. Άρα όλοι οι επαγγελματίες δεν είναι μόνο... Δεσμεύεται μόνο σε καλλιτεχνικά και προώθηση θεάτρου και προώθηση καστικών. Προωθεί τα πάντα. Ναι. Ήδη υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις από τεχνικά γραφεία και από λογιστικά μέσα και από εταιρείες παραγωγής. Επομένως, ναι, δεν είναι απαραίτητα να είναι το πρόσωπο μόνο καλλιτέχνης. Μπράβο. Ναι, ή να πάει να προωθήσουμε ένα έργο, ξέρω εγώ, που ανεβαίνει τώρα. Γιατί κάνεις και αυτό. Ναι. Με την ωραία σου κριτική προωθείς και ωραία πράγματα. Προωθώ, ναι. Έτσι είναι. Νομίζω ωραία έργα θα τα προωθείς, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Ή κάποιος που θέλει, ας πούμε, έτσι να προωθήσει το έργο του, ξέρω, θα απευθυνθεί σε σένα, ναι, θα σου... ξέρω εγώ τώρα γιατί στο λόγο, μπαίνω στο μυαλό μου σκέψεις, γι' αυτό θέλω. Ό,τι θέλει. Ναι. Και βιβλία. Βέβαια. Και στο λογαριασμό μου... Ας πούμε... Εγώ τώρα έχω γράψει ένα βιβλίο, δεν το έχω παρουσιάσει καν ακόμα. Τώρα το έκδωσα. Η παρουσίαση θα γίνει, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι. Μπορώ όμως εσένα να το βάλω για 20-30 μέρες για ένα μήνα να παίζει δίπλα από τα. Βέβαια. Πάρτε το βιβλίο αυτό. Πώς βλέπουμε εμείς τώρα που μπαίνουμε στα διάφορα στις ειδήσεις και σου προωθούν βιβλία, κάπως έτσι. Βέβαια. Και στο λογαριασμό μου στο Instagram, στο Wikidulia, αν πατήσει κάποιο, θα δει ότι κάνω και αρκετά giveaway, ειδικά με βιβλία. Αλλά και με προϊόντα μορφιάς και με τρόφιμα. Υπάρχουν και στο Speak Freely. Έχω δύο λογαριασμούς Instagram. Speak Freely και Vicky Dulia. Στο ένα υπάρχουν κάποιες δωροθεσίες, κάποιες φωτογραφίσεις μου που κάνω, κάποια διαφημιστικά. Και στο άλλο είναι οι συνεργασίες μου γενικότερα στο Speak Freely, τα άρθρα, τι ανεβαίνει καθημερινά. Το ίδιο ισχύει και στο Facebook. Υπάρχει και στο Facebook η σελίδα Speak Freely που βλέπει όλα τα άρθρα πώς ανεβαίνουν μέσα στην ημέρα με τη σειρά. Και η σελίδα Vicky Dulia που βλέπει τα ίδια πράγματα με το Instagram. Φωτογραφίες, διαφημιστικά και κάποια δώρα. Βέβαια είναι άλλα δώρα στο Facebook, άλλα δώρα στο Instagram. Να τώρα, να σας πω κάτι, δεν είναι άνοιξη. Βλέπεις ένα νέο άνθρωπο τόσο δημιουργικό, τόσο να καλλιεργεί πράγματα, να μην βαλτώνει. Σημαντικό. Να μην περιμένει μόνο από ένα πράγμα. Γιατί ξέρεις και αυτοί, κάποιοι σου λένε εγώ εστιάζομαι, ξέρω εγώ, να δώσω παράδειγμα στο βιβλίο μου, γιατί αυτό μου αρέσει και μόνο αυτό θα κάνω και μόνο θα γράφω. Εστιάζομαι εκεί και προσπαθώ. Εσύ είσαι ένα κορίτσι, μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Που λες θα παντρέψω και το να βγάζω χρήματα και αυτό που αγαπάω. Αυτό έχεις κάνει στην ουσία, γιατί ασχολείσαι και με τον καλλιτεχνικό χώρο που το αγαπάς.
Και μπορείς να βγάλεις και τα προστόζυμ. Εντάξει, όσο μπορείς τώρα μέχρι να... Όχι, τα βγάζεις τα προστόζυμ, μια χαρά. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι μήνες δύσκολοι, κάποιοι μήνες εντάξει, δεν είναι κάτι σταθερό. Καλά, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έτσι είναι. Μία κλαίνει, μία γελάνε. Αυτό είναι, δεν είμαστε του δημοσίου κάθε μήνα μπαίνει το μεροκάματο. Αυτό είναι, ο ελεύθερος επαγγελματίας, αυτό είναι, ότι ρισκάρει. Ναι. Βοήθησε βέβαια και το ίντερνετ σε αυτό, στο ότι στη νέα ή να κάνουν τα βήματά τους, τα επιχειρηματικά μόνοι τους. Έχει βοηθήσει αρκετά. Στο λέω γιατί εγώ μια φίλη μου που έτσι άνοιξε ίντερνομάγαζο με είδη εγκυμοσύνης. Ωραία. Και έχει στο σπίτι της τη βάση δηλαδή. Τίποτα, όλα είναι από το ίντερνετ. Είναι μια αποθήκη που έχει τα πράγματα. E-shop. Το λεγόμενο e-shop. E-shop αυτό. Νομίζω ότι αυτό έχει βοηθήσει και ειδικά με την καραντίνα αυτά ανεβήκανε στα ύψη. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, αναγκαστικά όλοι οι επιχειρηματίες στην καραντίνα έπρεπε να μάθουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο εφόσον δεν υπήρχε η φυσική παρουσία. Βοήθησε αρκετά, αρκετά το ίντερνετ, δόξα τω Θεώ δηλαδή, και στο να έρθουμε κοντά. Με την τεχνολογία. Ναι. Δηλαδή να δεις τα παιδιά σου, κάτι γιαγιάδες που δεν μπορούσαν να δουν τα παιδιά τους και αυτά και αυτά. Για σκέψου να μην υπήρχε και το ίντερνετ. Ναι. Ε? Ναι, εντάξει, κάτι κερδίσαμε, κάτι χάσαμε. Εντάξει, ναι, υπάρχει και η παραπληροφόρηση, υπάρχει και ο εκφοβισμός. Τώρα έμαθα ότι λέει, η περιζήτητη λέει είναι hacker. Ναι. Πόσο περιζήτητος λέει είναι να είσαι hacker και πόσο αναζητούν παντού γι' αυτό. Το να σπάς κωδικούς, το να κάνεις, το να ράνεις και τέτοια πράγματα. Δεν είναι και τόσο καλό βέβαια. Δεν ξέρω, γιατί κάποιοι μετά απειλούνται η ζωή τους, έτσι, δεν είναι από hacker. Ναι, ναι. Γιατί αν έχουν πει, ξέρω εγώ, σε... δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, συνήθως αυτό μπορεί να το πάρει μια εταιρεία για αντίπαλο για μια άλλη εταιρεία, κάτι τέτοιο. Εντάξει, ναι, θα μπορούσε. Δεν ξέρω τώρα πόσο καλό είναι. Πρέπει να κοιτάμε τη δουλειά μας γενικά. Εγώ θέλω τώρα να πάμε λίγο στο παρελθόν. Γιατί εγώ είδα στο βιογραφικό σου απεριόριστους ηθοποιούς ωραίους. Θέλω να μου πεις έτσι βήμα-βήμα τις σειρές που συμμετείχες, τα θεατρικά, γιατί είδα μεγάλη πορεία ό,τι έχεις κάνει. Ήμουνα στα Κλεμμένα Όνειρα τα 3 τελευταία χρόνια. Μετά ήμουνα στη Δικαίωση, ήμουνα σε κάποιες σε κάποια έργα στο σινεμά με τον Παπακαλιάτη. Με τον ωραίος ο Παπακαλιάτης και από κοντά είναι ωραίος, έτσι. Ναι. Αυτά ήταν γενικότερα τα πρώτα μου βήματα. Σε Δήμους πάλι ήμουνα, στη σχολή είχαμε κάνει κάποια έργα, είχα δουλέψει με την κυρία Αδριανού 2 χρονιές, είχαμε κάνει κάποια περιοδία. Εντάξει, μετά έγιναν και όλα αυτά τα δυσάρεστα πράγματα με το Μέγκα και λίγο απομακρύνθηκα. Α, έφυγες πριν κλείσει το Μέγκα. Όχι, έφυγα, το έζησα μέχρι και το τέλος αυτό. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα τότε. Και εκεί πέρα, μέχρι τότε, ήμουνα λίγο πιο χαλαρά. Δεν κοίταγα πάρα πολύ το κομμάτι της αμοιβής. Ήμουνα και στη σχολή παράλληλα και σεμινάρια και από εδώ από εκεί. Επομένως, δεν με είχε απασχολήσει πολύ. Ήμουνα και τότε σε 24-25, έτσι. Δεν με είχε απασχολήσει πάρα πολύ το κομμάτι της επιβίωσης σε σχέση με άλλους συναδέλφους μου που είχα κάνει κάποιες συζητήσεις τότε. Γιατί εντάξει, δεν το έβλεπα το ίδιο όπως το βλέπω τώρα. Είναι διαφορετικό το να είσαι οικογενειάρχης, να έχεις κάποια... Καλά, ναι. Και διαφορετικά να είσαι ελεύθερος και να μην σε νοιάζει τόσο πολύ. Ναι. Επομένως... Εγώ είχα λυπηθεί πάρα πολύ για τους τεχνικούς περισσότερο, γιατί αυτοί ήταν που φάγανε τη λύση, έτσι δεν είναι, και αυτοί τεχνικοί και τον στηρίζανε μέχρι τέλος, δεν θα κλείσει το Μέγκα. Τώρα που το πήρε ο τέτοιος, ξέρεις αν μείναν οι ίδιοι τεχνικοί, ο ίδιος κόσμος ή έγιναν αλλαγές? Δεν γνωρίζω, γιατί εκείνο το διάστημα εγώ αποστασιοποιήθηκα πάρα πολύ από τον χώρο γενικότερα. Είχα για κάποια προσωπικά ζητήματα και πέρα από αυτό ήθελα και λίγο να αποφασίσω στο τι θα κάνω. Είχα και ένα θέμα υγείας μέσα σε αυτό το διάστημα, επομένως αποστασιοποιήθηκα αρκετά. Και μετά σιγά σιγά
ήθελα να εκφραστώ και είχα ξεκινήσει κι εγώ έτσι μέσα από το διαδίκτυο, από ομάδες, από άλλους, από εδώ, από εκεί πέρα. Μετά ξαναβγήκα στο θέατρο, δηλαδή μου πήρε 3 χρόνια. Και μετά από κάποιο διάστημα δημιούργησα το Speak Freely, όπως σας είπα και στην αρχή, μέσα από Facebook, μετά από blog, μετά το έκανα site και τώρα έχουν περάσει περίπου 3 χρόνια. Και τώρα κλείνουμε τα γενέθλια, 3 χρόνια, που μας προσκαλεί στις 9 Απριλίου. Ναι, ναι, 9 Απριλίου. 9 Απριλίου, ημέρα Σάββατο, στο Βυσσινόκηπο. Θες λες να τα πεις στην Πανεπιστημίου, ναι. Ναι, ναι, ναι. Στις 9 Απριλίου, 10 το βράδυ, στο Βυσσινόκηπο καφέ. Είναι Ζωοδόχου Πηγής 27. Είναι πολύ κοντά στο μετρό Πανεπιστήμιο, Εξάρχεια. Στην ουσία, επειδή και εμείς λόγω της καραντίνας με κάποια άτομα τα είχαμε γνωρίσει μέσω διαδικτύου. Καλό είναι να έρθουμε από κοντά. Να έρθουμε από κοντά. Είναι μια βραδιά ανταλλαγής απόψεων και εκφράσεων και γενικότερα περιμένω να ακούσω και τα σχόλια και του αναγνωστικού κοινού αλλά και με τους συνεδεξεζόμενους όλο αυτό το διάστημα και με τους αρθρογράφους που είχαν φιλοξενήσει τα άρθρα τους. Επομένως, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να γνωρίσω από κοντά όλο αυτό τον κόσμο. Αλλά ράφα είμαστε. Και μετά θα υπάρχουν και κάποιες δωροθεσίες, ετοιμάζουμε, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Ωραίο αυτό. Ναι. Ωραίο. Είναι μόνο, μη λέπω, τόσο μικρούλα. Τα πρωτάντα δεν τα έχεις πει, τα έχεις κλείσει, όχι. Πρόσφατα, πριν λίγο καιρό, πριν 30. Λίγους μήνες. Ναι, τώρα 30 ακριβώς. Και κάνει τόσο πολλά και έχει ακόμα να κάνει και περισσότερα. Γιατί μπορεί αυτή η σελίδα σε τέσσερα, στο τέλος να γίνει και κανάλι, δεν ξέρεις ποτέ. Γενικότερα σκέφτομαι, δεν κλείνω κάποια πόρτα. Όταν λες εσύ ότι θες να ανοίξεις ένα δικό σου γραφείο διαφήμισης, θα εστιαστείς περισσότερο στα καλλιτεχνικά, στα πολιτιστικά ή ας πούμε μπορεί να κάνεις και μια διαφήμιση φυλάδια, αφήσεις, promotion, ένα εστιατόριο, κατάλαβες τι λέω. Ναι, ναι. Δεν το έχω αποφασίσει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλά. Απλά επειδή είμαι και εγώ ίδια ηθοποιός και είμαι μέσα στο θέατρο καθημερινά, μου είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσω... Να πας στο πολιτιστικό. Ναι, ναι, ναι. Μου είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσω τέτοιες καταστάσεις. Όμως δεν είμαι αρνητική σε συνεργασίες που να μην έχουν σχέση με τον χώρο, τον καλλιτεχνικό. Γενικότερα αφήνω τα πράγματα στη ροή τους. Δεν θέλω να πιέζω κάτι. Πήγα στο Ψηρή προχτές και πέρασα έτσι όπως περπάταγα στον δρόμο. Είδα κάτι μαγαζιά που απ' έξω ήταν σαν παραμύθια το η διακόσμησή τους. Καφέ. Τώρα με ρωτήσεις το όνομα, δεν το έχω αποστηθεί. Και είχε ένα δράκο απ' έξω, είχε ένα φτάρι από πού μπήκα σε ένα στενό παραμυθένιο. Είναι η κοπέλα απ' έξω, η PR, που είναι ντυμένη σαν βασίλισσα, δεν ξέρω εγώ τι. Βγαίνει μια σερβιτόρα το ίδιο και εκείνη. Λέω, τι παίζει εδώ. Μου λέει, κάθε μήνα αλλάζουμε θέμα. Α, κατάλαβα που λέτε. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Λέω, κοίτα τι ωραίο promotion κάνουν στον καφέ και που αλλάζουν θέμα κάθε φορά και είναι ωραίο αυτό και ντύνονται όλοι, δηλαδή αλλάζει όλο το σκηνικό. Και λέω, κοίτα τι ωραίο που το διαφημίσαν αυτό, ξέρεις πώς το προωθούνε. Νομίζω ότι έξυπνες ιδέες. Οι νέοι άνθρωποι έχουν έξυπνες ιδέες και να προωθούν τη δουλειά τους. Και κάτι τέτοιο είναι ωραίο, δηλαδή τέτοια μαγαζιά, ας πούμε, γιατί δεν είναι καφετέρια. Ναι. Είναι κάτι θεατρικό, κάτι καλλιτεχνικό, ωραίο. Είναι, πώς να σου το πω, δεν πάει κάποιος να πιει ένα καφέ εκεί, πάει και βλέπει και ένα θέμα. Ναι, ναι. Ένα παραμυθένιο θέμα. Αλλάζουν, λέει, κάθε φορά. Αυτό είναι ωραίο να το προωθήσεις. Ναι, βέβαια. Ή, ξέρω εγώ, τους πολιτιστικούς χώρους που υπάρχουν και δεν τους ξέρουμε. Ας πούμε, η Κυψέλη είναι γεμάτη μικρά θέατρα πολιτιστικούς χώρους. Είναι ένα ωραίο αφιέρωμα αυτό να το κάνεις. Τα μικρά θεατράκια που... Εμείς ξέρουμε, δηλαδή, ο κόσμος, ο πολίτης ξέρει τα μεγάλα θέατρα. Δεν ξέρουν ότι η Αθήνα κάθε γωνία έχει και ένα μικρό πειραματικό θέατρο. Τα στούντιο. Και κανείς δεν έχει ασχοληθεί με τα στούντιο και με αυτά. Κανείς ποτέ έτσι να δώσει ένα... Και από εκεί βγαίνουν οι καλύτερες δουλειές εντωμεταξύ. Βέβαια, υπάρχουν μερικά μαργαριτάρια πάρα πολύ καλά. Πολύ καλές δουλειές και σκηνοθέτες και ηθοποιοί
Δηλαδή βγαίνουν, έχω δει εγώ σε πειραματικά θέατρα, έχω δει τα καλύτερα έργα. Μπορεί να μην έχουν τις αλλαγές στο σκηνό, ξέρεις τώρα αυτά τα... Αλλά σαν ποιότητα έχω δει, μπορώ να πω τα καλύτερα και σαν παίξιμο. Ναι. Σαν παίξιμο. Γιατί κακά τα ψέματα δεν βγαίνουν όσοι αξίζουν στην τηλεόραση να γίνουν γνωστοί. Ίσα ίσα που μπορούμε να πούμε ότι περισσότερο βγαίνουν στην τηλεόραση αυτοί που δεν αξίζουν. Και αυτοί που αξίζουν μένουν πίσω. Τώρα είδαμε κάποιες σειρές που γίνανε ότι αρχίσανε να βάζουν καινούργια πρόσωπα. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπουμε καλλιτέχνες που είναι 70-80 χρόνια και τους βλέπουμε πρώτη φορά και όμως είναι αξιόλογοι ηθοποιοί. Ισχύει. Έτσι δεν είναι? Ναι, 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 ισχύει. Άρα νομίζω ότι να γίνει και ένας στόχος σου αυτός, δηλαδή αφού αγαπάς το θέατρο, να προωθείς το καλό ποιοτικό θέατρο, κατάλαβες τι λέω? Ναι. Όταν λέω ποιοτικό δεν εννοώ μόνο κουλτουριάρικα, εννοώ και την κωμωδία, εννοώ τα πάντα, αλλά να μην είναι μόνο επειδή είχαμε βρεθεί σε μια 20ετία πιστεύω που βλέπαμε τους ίδιους άνθρωπους, τις επιθεωρήσεις, την τηλεόραση. Δηλαδή βλέπουμε τα ίδια άτομα. Ναι, ισχύει. Γιατί πηγαίνει από πολύ μικρό η θέατρο και... Και βλέπεις τα ίδια άτομα, δεν έφευγες από αυτά τα άτομα. Και εγώ μπορώ να σου πω ότι κάποια άτομα έλεγα, ρε παιδί μου, αφού δεν έχουν ταλέντο, γιατί βρίσκονται εδώ? Γιατί τους βλέπω εγώ και τους τρώω στη μούρη κάθε μέρα? Όταν βγήκε αυτό με το bullying τέλος πάντων, εγώ ήθελα να βγω στην τηλεόραση και να πω συγγνώμη, εμάς μας ρωτάτε σαν θεατές πόσο μπούλικο έχουμε δει και έχουμε φάει στα μούτρα που ανεχόμαστε τους ατάλλαντους που εσείς θέλετε να μας τους επιβάλλετε. Έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει και... Αλλά βέβαια, όταν είσαι μέσα σε αυτό το χώρο, με το πω αυτό θα με φάνε ζωντανή. Όπως είδαμε κάποιους ανθρώπους που τολμήσαν και είπανε την αλήθεια τους για να τους φάνε ζωντανούς. Αυτό δεν είναι ωραίο όμως. Δεν είναι ωραίο να συμβαίνει σε μια δημοκρατική χώρα σαν την Ελλάδα γενικότερα. Τέλος πάντων. Αυτό τώρα που λες δημοκρατική Ελλάδα, δημοκρατική χώρα σαν την Ελλάδα, όταν παίρνω λοιπόν τηλέφωνο κάποιος στη δουλειά και λέω να αφήσω ένα μήνυμα για την κυρία Βίκη. Και για ποιο λόγο, τι θέλετε, λέω απαγορεύεται να σας πω, είναι νομικό απόρριτο. Δεν δίνω το μήνυμα, δεν το κρατάω αν δεν μου πείτε, μου λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέω, που είστε απόγονοι του Σοκράτη δημοκράτες. Αμέσως το γράφουνε μετά. Μα επιτρέπετε τώρα. Δεν είναι λίγο... Δεν στέλνω το μήνυμα, δεν μου πεις. Είσαι εγωιστικό αυτό, φασιστικό. Δεν είμαστε δημοκράτες οι Έλληνες. Συγγνώμη, αλλά εγώ το καταλαβαίνω κάθε μέρα αυτό. Μιλάω με 300 άτομα, τα 200, μα απαντάνε έτσι όπως σου είπα. Ναι. Δεν είμαστε δημοκράτες. Είμαστε με το βούρδουλα. Έτσι έχουμε αυτό το πολίτευμα τουλάχιστον, στα χαρτιά. Ότι λέει, α, λέμε. Α, παραμυθιαζόμαστε ότι είμαστε δημοκράτες και ορθόδοξοι, ναι. Παραμυθιαζόμαστε. Και δεν είμαστε δημοκράτες, το λέω εγώ. Το βλέπεις εσύ να υπάρχει δημοκρατία? Και τώρα βλέπεις να υπάρχει δημοκρατία όταν εγώ πρέπει για να κινηθώ να κάνω 3 εμβόλια και να βάλω φαρμάκι μέσα μου, είναι δημοκρατικό? Το καταλαβαίνω πώς το θέτεται. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και οι άνθρωποι που αντιδρούν, οι καναπεδάκηδες όπως τους λέγω. Ωραία, και γιατί δεν οργανώνουν κάτι όπως είχε οργανώσει πέρυσι το σωματείο μας στο ΣΕΗ και όλα τα καλλιτεχνικά σωματεία, όχι μόνο το ΣΕΗ, απλά εγώ άνοικο στο ΣΕΗ. Να κατέβουμε λοιπόν κάτω, να υπάρχουν κάποια αιτήματα, να δούμε, να τα πάμε στην κυβέρνηση, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί ο κύριος Μπιμπίλας μέσα από το ΣΕΗ ήταν, από εκείνον ξεκίνησαν τα επιδόματα, γιατί μέχρι πρώτη δεν είχε πάρει ηθοποιός ποτέ στη ζωή. Κανείς, πρώτα απ' όλα τα επιδόματα, αν δεν γινόταν κάτι, δεν θα παίρνατε κανείς ηθοποιός, κανείς καλλιτέχνης, κανείς μουσικός. Ήταν και ο κύριος Μπιμπίλας. Ήταν το πιο, γενικά δηλαδή, σαν να μισεί τον πολιτισμό, σαν να κάνανε επίτηδες να σκοτώσουν τον πολιτισμό. Αφανισμός. Ναι, αφανισμός, αυτό το πράγμα. Και μετά ήταν και η ηρωνία, ρε παιδί μου, που βλέπεις κάποιους, δεν θα πω ονόματα, ξέρω εγώ, να τραγουδάει ο άλλος στο Παλάς, που το Παλάς είναι θέατρο,
Και να πηγαίνει ο τραγουδιστής να κάνει συναυλία στο Παλάς, ένας τραγουδιστής ξέρω εγώ, οι άλλοι να πεθαίνουν της πείνας, οι ηθοποιοί να μην παίζουν παραστάσεις. Δηλαδή τα κάναμε έτσι. Αυτό όμως είναι που πάμε στην Αμερικανιά. Δηλαδή σταματάω τα κουτουκάκια, σταματάω τα μαγαζιά, κάνω μόνο συναυλίες και μόνο ορθάδικα θα έχω. Αυτό. Μπορεί να γίνουμε όπως είναι έξω δηλαδή. Αυτό πάνε να κάνουμε. Ο Έλληνας νομίζω ότι δεν θα το δεχτεί αυτό, γιατί θέλουμε και το κουτουκάκι μας, θέλουμε και τα μπουζούκια μας, τα θέλουμε εμείς αυτά, θέλουμε αυτό το χώρο, έτσι δεν είναι? Ναι, το φαγητό είναι πολύ σημαντικό θεωρώ για τον Έλληνα. Και η διασκέδαση είναι για τον Έλληνα πολύ σημαντικό. Και το θέατρο για μας είναι πολύ σημαντικό. Εμένα μου άρεσε όταν ανοίξανε τα θέατρα και αυτά, ότι είχαν προσέλευση κόσμου, είδες τον κόσμο ότι διψάει. Εγώ ήμουν δεύτερη φορά εμβολιασμένη το καλοκαίρι και αυτά και πήγα σε πάρα πολλά θέατρα. Όσο μπορούσα, δηλαδή, ό,τι μπορούσα έκανα. Και έβλεπα ότι είχε διψούσε ο κόσμος μετά από 2 χρόνια να πάει. Ο θεατρόφιλος δηλαδή ήθελε να πάει. Τώρα, αν κάνουν και βέτο και σου λένε μόνο εμβολιασμένος, μόνο έτσι, μόνο αλλιώς, νομίζω τώρα ότι και με rapid μπαίνεις, ε. Στους κλειστούς χώρους, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορείς να μπεις. Όχι. Αλλά τώρα θα ανοίξω τα καλοκαιρινά θέατρα, πιστεύω ότι θα είναι πιο καλό. Και πιστεύω από Σεπτέμβρη να λήξει όλο αυτό, να λήξει δηλαδή η απαγόρευση, να ξαναπάνε οι άνθρωποι που είναι σε αναστολή στη δουλειά τους, τόσοι νοσηλευτές, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, νομίζω ναι, έτσι είναι. Για τον κύριο Μπιμπίλα, πότε θα τον συναντήσω εγώ, που όλο το ρεντομταξό, όλοι μου οι φίλοι κάνουν κολλητή παρέα με τον Μπιμπίλη. Με τον κύριο Μπιμπίλα. Θα τον συναντήσω. Θα τον συναντήσω, θα έρθει. Έτσι μας είπε. Α, ωραία. Έστω και λίγο θα περάσει, γιατί είναι καλός άνθρωπος. Ξέρω, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ έχω φίλους. Χωρίς διακρίσεις. Εγώ έχω παιδιά, φίλους μου που δεν είναι. Τώρα ξεκινάει και αυτά τα βήματά τους. Ξέρω εγώ και μου έχουν πει πως έχει βοηθήσει. Και συγχαρητήριά του και μπράβο του. Και εκείνος βρέθηκε σε δύσκολη θέση με όλα αυτά που συμβήκανε, γιατί κακά τα ψέματα, κάποιοι ήταν και φίλοι του. Ναι, έτσι είναι. Και όπως εγώ τώρα μπορεί να είμαι φίλη σου και να σου πω, ξέρω εγώ, να με βλέπει, να είμαστε κολλητές φίλες και μετά να μάθεις ότι εγώ σκοτώνω παιδάκια που είναι για μου. Σκοτώνω παιδάκια, τι θα πεις τώρα? Τι να πεις? Τι θα πεις, εμένα ήταν τόσο γλυκιά και καλή και μου φέρθηκε τόσο ωραία. Παρεξηγείται και αυτό. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνω εγώ τον το Ρουβά. Ναι. Που είπε ο καημένος την αλήθεια του και πήσε να τον φάνε όλοι. Τον αγαπάω τον Ρουβά εγώ. Mm-hmm. Τι είπε ο άνθρωπος, ότι εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί εμένα με έμαθε 5 πράγματα. Που φέρθηκε καλά. Ναι, βασικά είναι άλλο το κομμάτι της εργασίας και άλλο το κομμάτι το προσωπικό. Προσωπικό. Ναι. Και δεν μπορώ εγώ να κρίνω. Ναι, καταδικάζω το βιασμό ή την παιδαρεστία, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω. Τι κρύβεις εσύ, ρε παιδί μου? Ξέρω τι κρύβεις, που βλέπω τώρα ένα ωραίο κορτζάκι ταπεινό και μπορεί το βράδυ να γίνεται μύδια. Μέδουσα, ξέρω εγώ. Να βγάζει το ξηραφάκι και να του κόβει τη φλέβα και να του σκοτώνει. Όχι, ωραία. Ναι, έτσι αυτό το όμορφο προσωπάκι, μετά να γίνεται μαύρη γυναίκα. Λοιπόν, δεν το ξέρουμε αυτό. Άρα δεν μπορείς και εμένα να με δικάζεις, γιατί αγαπάω εσένα και οι άλλοι. Εντάξει. Το κάτω-κάτω δεν είναι η πρώτη, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Τώρα για το Φιλιππίδη, να σου πω την αλήθεια μου, δεν πιστεύω ότι βιάσε καμία. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι μπορεί να έχει έναν απότομο αναρχιστικό χαρακτήρα. Το πιστεύω αυτό, να έχει ένα αναρχιστικό αυτό, ναι. Αυτό φαίνεται και στις σειρές του, ότι ήταν λίγο γλοιώδης, έτσι. Πώς να σου το πω, τα νιάτα του. Εγώ από μικρό που τον έβλεπα τότε στα... τότε που είχε ξεκινήσει με το Χαϊκάλ εκείνη τη σειρά, τον έβλεπα και, δηλαδή, γέλαγα με το σουλούπι του, το γλοιώδης, πώς να σου το πω, μου βγάζε... Mm. Έχει θεατρική... που σου προκαλεί γέλιο. Κατάλαβες, η μουτσούδα του. Θεωρώ ότι τον χρησιμοποιήσανε οι γυναίκες αυτές. Δεν θεωρώ ότι. Όταν πεις, άμα δεν είσαι εκεί, μη μιλείς, δεν ξέρεις. Ναι. Μην μιλάς, γιατί δεν ξέρουμε, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν νομίζω.
Δεν τον έχω δηλαδή για βιαστή. Για χιδαίο τον έχω, για βιαστή δεν τον έχω. Να κάνει χιδαία αυτά τον έχω, αλλά να βιάσει και να... με το... δεν νομίζω, δεν νομίζω. Τα ελληνικά δικαστήρια και πάλι θα κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ πιστεύω ότι θα τον αθώσουν. Πιστεύω ότι θα τον αθώσουν. Δεν νομίζω ότι... Γιατί... Δεν λέγεται βιασμός όταν κοιμάμαι στο κρεβάτι μαζί σου και ξεχνάω την επόμενη μέρα. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Δεν είναι βιασμός. Μπορεί να κάνω κάτι παρά τη θέλησή μου γιατί έχω συμφέρον από σένα. Μπορεί επειδή σε λυπάμαι να σου ανοίξω τα πόδια μου. Εγώ το έχω κάνει αυτό που λείπει, να ανοίξω τα πόδια μου. Σε άνθρωπο γιατί το λυπόμουν. Και μέσα μου όμως έσφυγε η καρδιά μου. Ήταν σαν βιασμός ψυχικός από λύπηση. Άι, δεν μπορείς όμως να πεις με βίασε. Εντάξει. Ή αν έχεις συμφέρον κάτι και το έχεις κάνει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα... να τα αλλάξουμε το θέμα. αλλά νομίζω ότι και ο κύριος Μπιμπίλας θα βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Αν και νομίζω ότι το έχει χειριστεί... Ωραία το έχει χειριστεί. Ναι. Μέχρι στιγμής. Νομίζω το βγάζω το καπέλο. Γενικότερα, πέρα από αυτό το κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και για τον κύριο Μπιμπίλα, να πούμε ότι ο κύριος Μπιμπίλας, πέρα από το κομμάτι και το αγώνα, από τον αγώνα που κάνει για τα δικαιώματα των ηθοποιών, βοήθησε στην καραντίνα, και όχι μόνο στην καραντίνα, και τώρα δηλαδή, φτωχές οικογένειες ηθοποιών, μοίραζε τρόφιμα, φαγητά, πήγαινε από πόρτα σε πόρτα, αφήνε πράγματα. Δηλαδή έχει κάνει πολλές δράσεις. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό είναι ένα έργο που το ξεκίνησε η κυρία Φόνσου και το συνεχίζει. Ήτανε δίπλα της όμως. Η κυρία Φόνσου κάνει. Ακόμα συνεχίζει. Κάνει, γιατί εγώ θυμάμαι ότι όταν ήταν πρόεδρος η Φόνσου, το δεξί της χέρι ήταν ο Μπιμπίλας. Εντάξει, μην τα ξεχνάμε αυτά. Όχι, όχι, βέβαια και όχι. Εγώ δεν τον θυμάμαι πάντα ότι ήταν το δεξί της χέρι. Και τώρα έκανε εκείνη λίγο πίσω μεγάλο, ξέρω εγώ, και πάλι όμως και εκείνη. Ναι, βέβαια. Είναι σε όλα μέσα και... Και φιλοξενεί και πάρα πολλούς ηθοποιούς στο σπίτι του ηθοποιού. Βέβαια, βέβαια. Και ξέρεις τι γίνεται, να πούμε στον κόσμο ότι δεν είναι μόνο ηθοποιοί που ξέρουμε, είναι πάρα πολύ άγνωστοι ηθοποιοί, γιατί κακά τα ψέματα το θέατρο δεν έχει χρήματα. Πόσους ηθοποιούς ξέρουμε τώρα, κομπάρσους που τρέχουν από εδώ και από εκεί να πάρουν 20 ευρώ, 30 ευρώ. Εγώ έχω ένα φιλαράκι μου. Δευτέρα πρωί κάνει γύρισμα στην Τίνο, μεσημέρι κάνει στην Κόρυθο, του λέω πότε προλαβαίνεις και πας. Γιατί είναι κομπάρσος, ξέρω εγώ φτερά, είναι ο Σούπερμαν, είναι και πεντάει, δεν ξέρω. Να το γνωρίσω. Το ξέρεις. Θα σου πω ποιος είναι μετά. Αφού του λέω πότε πας, πότε προλαβαίνεις Δευτέρα και πρωί εκεί και μεσημέρι. Μήπως έχει λιγόπτερο κάτι. Ξέρω ότι πάει σαν κομπάρσος, με το στέλνει το γραφείο. Δεν έχει σημασία. Πότε προλαβαίνει και τα κάνει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Δεν και εμένα λίγο περίεργο μου φαίνεται. Δεν γίνεται, αλλά εντάξει. Το βλέπω όμως ότι τρέχει. Ναι. Αυτό το παιδί τώρα και όλα αυτά, δίνουμε ένα παράδειγμα. Πόσα παιδιά όμως έτσι υπάρχουν που ζουν μόνο από το κομπάρσι. Γιατί κυνηγάνε μόνο το όνειρο αυτό, δεν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Κυνηγάνε μόνο αυτή τη δουλειά και κοιτάνε πώς να βγάλουν και τα προστοζήματα από αυτή τη δουλειά και θα παίξουν σε τίποτα θέατρα έτσι πειραματικά που αν θα πληρωθούν ή δεν θα πληρωθούν. Μπορεί να κάνουν 10 παραστάσεις να πληρωθούν τις 3. Και γενικά είναι... Αυτά τα παιδιά πόσο δύσκολα περνάνε. Ναι, εντάξει. Αλλά απ' την άλλη πληρώνονται γιατί κάνουν αυτό που αγαπάνε. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να τα ζυγίσει αυτά και να δει. Εγώ, ας πούμε, με τον εαυτό μου το ζύγισα και είπα θα ασχοληθώ περισσότερο με τις δημόσιες σχέσεις. Μπράβο. Μπράβο, άμα το δεις ότι το έχεις αυτό το ταλέντο και σου πάει και κάντε αυτό, ναι. Με έχουν ζητήσει γενικότερα από παραστάσεις και τα λοιπά και βλέπω ότι αυτό με τραβάει πιο πολύ. Και γενικότερα επειδή εγώ έχω ανέβει και στο σανίδι και στην τηλεόραση και στο σινεμά και τα λοιπά και τα έχω δει αυτά τα πράγματα και μέσα από τη σχολή. Την αλήθεια μου, εγώ λίγο έτσι που είχα μια μικρή πειρά της τηλεόρασης από τις οικογενειακές ιστορίες. Το μήνα μην είχα, αρκεί να παίζαμε.
Δηλαδή νομίζω ότι είναι. Βέβαια από μικρή έλεγα να γίνω ηθοποιός. Ήταν το. Πώς να σου το πω, το αυτό. Αλλά εγώ δεν ήμουν σαν και εσένα, ναι, που είναι εστιαστός. Έκανα το αντίθετο. Πήγα, πήρε προχώρηση καρδιά, έκανα παιδιά, έκανα κάτι κλαβές, πήγε αλλιώς. Ναι. Πήγα, τελείωσα, έκανα με την. Το διπλό αέρος τέλος πάντων στο στούντιο, έκανα μαθήματα και με τον Άκη το Δαβή. Αλλά μετά ερωτεύτηκα και μετά με πήρε η καρδιά. Με πήρα, μετά άντε να μεγαλώσω το παιδί. Να κάνω. Μετά άφησα το όνειρο. Αυτό είναι λάθος. Ναι. Αυτό είναι λάθος. Τώρα λέω να το. Ποτέ δεν είναι. Ναι, ποτέ δεν είναι. Ναι. Γι' αυτό κάνω και την εκπομπή, γι' αυτό μ' αρέσει. Δηλαδή ψωνίζω. Μ' αρέσει. Ναι, φαίνεται τι σας αρέσει. Μ' αρέσει να κάνω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μ' αρέσει η τηλεόραση, μ' αρέσει το θέατρο. Νομίζω ότι και φαγητό να μην έχω, από αυτό τρέφομαι. Πώς είναι τροφή για σκέψη. Είναι ναι. Δεν είναι κάτι που το κάνεις εγκαρία, δεν είναι κάτι που το κάνεις για τα προστοζήμ. Είναι κάτι όπως μ' αρέσει και η προσφορά με γεμίζει. Όταν δηλαδή κάνω πράγματα που κάνουν τους άλλους χαρούμενους, νιώθω πληρότητα. Δεν με νοιάζει να θα φάω, αν θα κοιμηθώ, θα νιώθω πλήρης. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε. Τι είναι αυτό που μας χορταίνει μέσα μας και το κάνουμε. Ε? Ακριβώς. Άρα εσύ έχεις κάνει τη σωστή επιλογή. Και θεωρώ ότι είσαι λογική. Ταύρος είσαι. Ζυγός με παρθένο. Εσύ, ναι, γι' αυτό έχεις και την τετράγωνη λογική. Γι' αυτό μπράβο. Μ' αρέσει όμως που είσαι μικρή κοπέλα και τα βλέπεις ωραία σειρά και είπες, εντάξει, εγώ τα δοκίμασα και αυτά, είδαμε αυτά οι 30, μου ξέρω εγώ, τι μ' αρέσει. Βέβαια, να σου πω κάτι τώρα, άμα σου κάνανε μια πρόταση να παίξεις στο Σασμό, δεν θα παίζεις, όχι σαν κομπάρσος, σαν δεύτερο ρόλο. Ή σε αυτές τις ωραίες σειρές που ανέβασε η ΕΡΤ. Με τα βιβλία, τα διηγήματα που τα πέρασες, δεν θα έπαιζε σε κάτι τέτοιο. Δεν είμαι πολύ σίγουρη αυτή τη στιγμή να δώσω μια απάντηση, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια έχω φύγει αρκετά από αυτό το κομμάτι και ασχολούμαι καθαρά με τις δημόσιες σχέσεις, με τις διαφημίσεις, με τις φωτογραφίσεις, με παρουσιάσεις, με εκδηλώσεις. Δεν είμαι τόσο σίγουρη εγώ αυτή τη στιγμή αν θα ξανανέβαινα στο σανίδι, στην τηλεόραση κτλ. Να σου πω τώρα που πες εκδηλώσεις, οργανώνεις και δεξιώσεις και τέτοια πράγματα. Ναι, έχω ξεκινήσει. Κάτι είδα και στο site. Ναι. Για να το πούμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαι σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως τώρα που οργανώνω το Speak Freely αυτό το event. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Πετρόπουλο και το κανάλι και εσάς, γιατί είστε και χορηγοί και με στηρίζετε στα πρώτα μου βήματα πλέον επαγγελματικά. Είμαι σε αυτή την κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα ξανά έκανα πεζογύρισμα να κάνω μια τέτοια δουλειά, γιατί κακά τα ψέματα, οποιοδήποτε σύρυλ και να ήταν αυτό, θα σε πάρει. Θα σε σταματήσει πίσω στα άλλα. Θα με σταματήσει πίσω στα άλλα, αλλά και πέρα από αυτό το κομμάτι. Πόσα γυρίσματα θα είναι, 1, 2, 3, 5, πάνω από 10 δεν θα είναι. Yes. Επομένως το βλέπω καθαρά επιχειρηματικά, ότι δεν θέλω να χαλάσω χρόνο για να κάνω αυτό και να πάρω αυτά τα χρήματα και αν τα πάρω. Και αν δεν τα πάρω, και θα τα πάρω, αλλά θα τα πάρω μετά από κάποια καθυστέρηση που θα γίνει, επειδή τα έχω ζήσει. Προτιμώ πράγματα λίγο πιο άμεσα. Τάκ-τάκ να γίνονται τα πράγματα. Επομένως, όχι, δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό. Θα έκανα κάποια δουλειά που έχω κάνει αυτά τα διαστήματα. Να πάω να βοηθήσω κάποιον φίλο μου που κάνει μια μικρού-μικρού ταινία. Και γενικότερα σε ένα φιλικό επίπεδο. Ανεξαρτήτως με τα χρήματα και τον χρόνο. Θα πήγαινα μέχρι εκεί για 1-2 φορές να βοηθήσω κάποιον ο οποίος είναι από το δικό μου κύκλο και με στηρίζει και αυτός με τη σειρά του στο Speak Freely. Αλλά δεν θα έκανα ένα μεγάλο άνοιγμα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να πω και κάτι, γιατί λένε ποτέ μιλάς ποτέ. Ποτέ μιλάς ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Πάντως για το τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή και βρίσκομαι εδώ, αυτό το διάστημα σίγουρα όχι. Εντάξει. Αλλά πες μου αυτό που οργανώσεις, άρα δηλαδή αν απευθυνθούμε σε σένα μπορούμε να οργανώνεις δεξιώσεις, γάμους, τέτοια. Για γάμους ακόμα όχι, αλλά γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι, θα είναι πολύ χαρμόσυνο γεγονός. Αλλά για event. Ναι. Βοηθάω μία φίλη μου, βέβαια, που παντρεύεται το καλοκαίρι, δεν ξέρω πια. Μπράβο, ναι. Δεν το έχω
κοιτάξει επαγγελματικά. Αν πάει για να κάνω εγώ τη δεξίωση, να την οργανώσω εγώ, να πειραματιστώ εγώ. Πειραματίζομαι, λίγο μου αφήνει. Αλλά όχι επαγγελματικά για να το δημοσιεύσω. Ξέρεις, είναι και αυτό ένα κομμάτι που έχει. Ναι. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε οργάνωσέ μου το γάμο μου. Ναι, βρέθηκα. Τα πάντα, ναι. Φωτογράφους και τέτοια. Τα πάντα, τα πάντα. Το χώρο της δεξίωσης, καλήσα. Δηλαδή, ναι. Να τα οργανώνεις όλα εσύ. Τα χρώματα, τα τραπέζια, τα έτσι, τα λιώστο. Τι θέλει μύθι. Ωραίο είναι ναι. Και αυτό. Ωραίο είναι και αυτό. Δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Είναι όμως πολύ ωραία ιδέα. Νομίζω ότι η προπόνηση είναι η καλή μας φίλη που παντρεύεται τώρα το καλοκαίρι. Θα δείξει. Δεν το κάνω να ζήσει η κοπέλα. Θες να μου πεις πληροφορίες πάλι που μπορούμε να σε βρούμε και όλα αυτά. Ωραία, ναι, ναι, να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, έχουμε το Speak Freely Facebook και Speak Freely Instagram, στο οποίο βρίσκεται ακριβώς όλες τις δουλειές μου. Αναρτήσεις από τα άρθρα που συνεντεύξα, από φωτογραφίες, που έχει πάει το Speak Freely και τι έχει εκπροσωπήσει, που είναι χορηγός επικοινωνίας κτλ. Όποιος θέλει να εφραστεί, να μοιραστεί κάποιο δελτίο τύπου ή θέλει να κανονίσουμε κάποια συνέντευξη, μπορεί να μου στείλει στο info@speakfreely.gr και από εκεί και πέρα όποια εταιρεία θέλει να διαφημίσω κάποιο προϊόν, να προωθήσω, να πουλήσω μέσα από τις δικές μου σελίδες, θα με βρει στο Vicky Dulia Facebook και Instagram. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και δύο κανάλια στο YouTube, αντίστοιχα Vicky Dulia πάλι, στο οποίο υπάρχουν οι δουλειές μου και οι συνεργασίες μου και οι συνεντεύξεις μου και γενικότερα κάποιες δουλειές που έχω κάνει στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Τα έχω ξεχωρίσει έτσι ώστε να τα βρίσκουν όλα εκεί. Και στο Speak Freely θα δούνε podcast. Τα podcast είναι κάτι πολύ καινούριο. Το έχουμε ξεκινήσει σχεδόν 3 μήνες ούτε, για να βοηθήσουμε και κάποιους ανθρώπους που δυσκολεύονται με το γραπτό λόγο. Είναι αυτό. Το podcast είναι τηλεφωνικές συνεντεύξεις και τις μεταφέρω στο YouTube. Γιατί είδα ότι κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται με το γραπτό λόγο, είναι πιο χρονοβόρος, κάποιους αρέσει περισσότερο το τηλέφωνο, επομένως υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στο Speak Freely να κάνουμε τη γραπτή συνέντευξη και να μπει στο site, είτε να κάνουμε τηλεφωνική και να μπει στο YouTube. Υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Ωραία. Ωραία, να έρθω εγώ να μου πάρει συνέντευξη. Όποτε θέλετε, με μεγάλη χαρά. Και να ξαναπούμε ότι είστε προσκεκλημένοι 9 Απριλίου στον Ευησυνόκηπο. 10 το βράδυ, ζωοδόχο πηγής 27, κοντά στο Μετρό Πανεπιστήμιο. Είναι μια καλλιτεχνική βραδιά, ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και θα υπάρχουν και αρκετά δώρα. Πολύ ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω μαζί μας. Είμαι πολύ χαρούμενη που σε έχω γνωρίσει, γιατί νομίζω ότι θα ξανασυναντηθούμε, γιατί είσαι άτομο που δημιουργεί. Ευχαριστώ. Και νομίζω ότι μέσα σε ένα χρόνο θα έχεις κάνει πάλι πράγματα πολλά που θα πρέπει να τα παρουσιάσουμε, έτσι δεν είναι. Μακάρι, να δούμε. Κορονοϊού θέλοντος. Την επόμενη φορά που θα έρθεις θα είναι γιατί θα έχουμε ανοίξει επίσημα διαφημιστικό γραφείο, λοιπόν, και θα προωθούμε το διαφημιστικό γραφείο. Κορονοϊού θέλοντος. Κορονοϊού θέλοντος, λέει. Κορονοϊού θέλοντος. Μάλλον. Όχι Θεού θέλοντος, κορονοϊού. Ναι, ναι. Γιατί τέτοια φοβία πάθαμε τον κορονοϊό, Ναι, δεν είναι να μην πάθουμε. Γίνεται τώρα ότι το Φεβρουάριο ήταν ότι θα έχει εξαλειφθεί. Ήταν. Μετά λένε, ο Πούτιν σκότωσε τον COVID, μια χαρά με τον πόλεμο. Και από χτες λένε, η Κίνα μπαίνει ξανά σε lockdown, με την Όμικρον και έτσι κι αλλιώς. Βέβαια, την Παρασκευή μας πέρασε. Ο Πούτιν ζήτησε βοήθεια από τους Κινέζους, μήπως γι' αυτό μπαίνουν σε lockdown. Κάνω εγώ η Χάζη μια ερώτηση. Χάζη, κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω, γιατί πολύ περίεργο μου φάνηκε αυτό τώρα. Και εννοείται. Τώρα, βλέπουμε και τα παρατράγουδα τώρα, τα κάνουν... Είναι τώρα σαν να με πάρουν εμένα, να με πάνε στην Ισπανία, μάλλον όχι, εδώ στην Ελλάδα να με πάρει, και να μου πούνε τώρα γίνε, κάνε πραξικόπημα, ρίξε το Μητσοτάκι. Έναν ηθοποιό πήραν, έκανε ένα πραξικόπημα στους Ουκρανούς. Ηθοποιός είναι αυτός. Ναι. Να πεις, το λες ηθοποιός, δεν έχει πολιτική γνώση, αυτό θέλω να πω, δεν έχει σπουδάσει πολιτικά.
Πώς πάει και κάνει πραξικόπημα, δεν βλέπουν ότι είναι το πιονάκι των Αμερικάνων και οι ίδιοι Ουκρανοί δεν το βλέπουν αυτό. Καταλαβαίνω, ναι. Ο Πρωθυπουργός ο κανονικός της Ουκρανίας τα είχε βρει με το Ρώσο. Είχαν κάνει συμφωνία. Όταν κάναν τη συμφωνία έκανε αυτό το παλικαράκι πραξικόπημα και το ρίξανε. Πώς κάναμε εδώ εμείς πραξικόπημα τότε με την έτσι. Λοιπόν, αυτό όμως τον χρησιμοποίησε η Αμερική, τον πήρε και τον έκανε πιονάκι και το έκανε αυτό. Γιατί η Αμερική θέλει να πάρει κάποια κομμάτια από την Ουκρανία να τα κάνει βάσεις. Θα τα αφήσει αυτό ο Ρώσος, θα βάλει τους Αμερικάνους δίπλα του. Θα δούμε. Και την πληρώνει ο φτωχός λαός. Πάντα. Τι φταίνε τα παιδάκια που βλέπω εγώ στην τηλεόραση. Ε? Και ποιους να προδοβοηθήσεις. Και δεν βγάζουν, και εν τω μεταξύ ξέρεις τι με νευριάζει από την τηλεόραση τη δική μας. Δεν έχουμε κάνει. Δεν είναι δημοκρατική η τηλεόρασή μας. Αφού εγώ έχω κάνει ανοιχτή πρόταση του κύριου Μαρινάκη να με πάρει στο Μέγκα, γιατί εγώ έχω δυναμία στο Μέγκα. Από τότε που ξεκινήσαν τα ιδιωτικά κανάλια, για κάποιο λόγο λάτρευα το Μέγκα, δεν ξέρω γιατί. Από πόσο ήμουν όταν ξεκινήσαν τα κανάλια αυτά, 16, 15, 16. Το Μέγκα ήταν ο έρωτάς μου, μου άρεσε το Μέγκα. Ήθελα πάρα πολύ να πήγαινα να είχα μια εκπομπή εκεί. Μπορεί να μας ακούσει ο κύριος Μαρινάκης. Ναι, αλλά θα λέω αλήθεια. Εγώ δεν πουλιάμαι. Γι' αυτό ποτέ δεν θα έχεις δικιά σου. Ποτέ όμως δεν ξέρεις. Πολλά θαύματα γίνονται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ και μοιραστήκαμε τη δουλειά σου, τα έργα σου, τις δημιουργίες σου και τα όνειρά μας. Να τα αλλάξαμε εδώ μαζί, ε. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Και εσάς και το κανάλι. Είναι μια υπέροχη άνοιξη. Άνοιξή μου θα σε λέω εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Βίκη μου σε ευχαριστώ. Βασιλική μου σε ευχαριστώ. Βίκη Ντούλια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Κάτσε να...